Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μεγάλη φωτιά μένεται τις τελευταίες ώρες στην περιοχή της Κερατέας. Αγωνιώδεις είναι οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για να τη θέσουν υπό έλεγχο πριν νυχτώσει. Ωστόσο, η κατάσταση είναι δύσκολη εξαιτίας των ισχυρότατων ανέμων. Πάμε αμέσως στο Μανώλη Ασαριώτη για να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση, καθώς φαίνεται για μία ακόμη φορά ότι υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για εμπρισμό. Μανώλη. Μια ιδιαίτερη δύσκολη ημέρα περνούν οι κάτοικοι στους οικισμούς νοτιοανατολικά της Κερατέας. Το πύρινο μέτωπο έχει περικυκλώσει ουσιαστικά τα σπίτια, τις καλλιέργειές τους, τις περιουσίες τους. Μιλάμε για δύο ξεχωριστά πύρινα μέτωπα, ένα στην περιοχή Σάκα και ένα στην περιοχή Λάκιζα, που ξέσπασαν αργά το μεσημέρι σχεδόν ταυτόχρονα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, Ρίτσα, το σχεδόν ταυτόχρονα και η μεγάλη διαφορά απόστασης που έχουν η μία περιοχή με την άλλη κάνει τους πυροσβέστες να έχουν σοβαρές υπόνοιες στο μυαλό τους για την πιθανότητα εμπειρισμού. Δηλαδή, η φωτιά να μπήκε από ανθρώπινο χέρι και όχι από ένα τυχαίο γεγονός. Οι δύο περιοχές μεταξύ τους έχουν απόσταση κάποιων λίγων μεν, αλλά κάποιων χιλιόμετρων. Και έτσι θεωρείται απίθανο να είναι τυχαίο το γεγονός. Πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα επιχειρούν στην περιοχή περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, αρκετές δεκάδες εθελοντές, υπάλληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από τις γύρω περιοχές. Όλοι αυτοί επιχειρούν στο έδαφος και από αέρος, βοηθούν στις επιχειρήσεις. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα, ένα ελικόπτερο της αεροπορίας στρατού τύπου Σινούκ με το γνωστό καλάθι και φυσικά δύο πυροσβεστικά.